έκνησες τέχνη και στεγνάκια, καλησπέρα σας. Στεναχωρημένος και προβληματισμένος είμαι απόψε, γιατί σκέφτομαι τόσα λεφτά που πληρώνομαι όλοι μας σε φόρους, πού πάνε. Πού πάνε και δεν περισσεύγουνε για να φτιαχτεί ένα τζάμι σπασμένο σε χειρουργείο, για να αγοράσουμε καινούργια νηστέρια, για να προσφέρουμε στον κακομύρι τον πολίτη καλύτερη υγεία. Τούτα να βέβαια είναι αρμόδιοι να μας τα απαντήσουν οι σεβαστοί κυβερνήτες μας, που μόλις αρρωστήσουν οι ίδιοι γλακούνε στο εξωτερικό για να βρούνε ίαση. Βέβαια, μπουνταλάδες είναι αυτοί να κάτσουν στην Ελλάδα. Κατένα αυτοί. Αυτοί κατένε ήντα γίνεται. Εμείς δεν κατέμενε. Γιατί ναρκωμένους μας εβάζουν μέσα στα χειρουργεία, ναρκωμένους μας εβγάζουν. Μα ας κάμουμε μια βόλτα μεσόσπαζα στον δρόμο και ξαναγιαέρναμε. Μέσα είμαστε. Έλα, θα σου κάνω διαφήμιση. Ναι, είσαι Έλληνας. Παίξε μας λιγάκι. Έλα. Αφιερωμένο στον κύριο Σιμίτη. Έλα. Έχεις ακούσει πως εκτός από θερινά σινεμά, ναι, υπάρχουν και θερινά χειρουργεία με σπασμένα τζάμια το πέντε τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Πώς φαίνεται, καλό, ε! Καλό, καλό. Μπαίνουν τα μικρόβια ελεύθερα, βγαίνουν. Μπαίνουν. Ωραία, εντάξει. Τι τα κάνεις. Την ευχή σου, πάτερ, τι τα κάνεις. Έχεις ακούσει πως εκτός από θερινά σινεμά, ναι, υπάρχουν και θερινά χειρουργεία με σπασμένα τζάμια, το πανηδείς. Ναι. Μπαίνουν, βγαίνουν τα μικρόβια ελεύθερα, ναι, ο Άγιος Πέτρος και σου παίρνει την ψυχή, ό,τι θες δηλαδή. Πώς σου φαίνεται σήμερα, καλό, ε! Καλό είναι, καλό είναι. Γιατί αντιληπτός αέρας, δηλαδή. Αντιληπτός από τον ένα, αντιληπτός από τον άλλο. Μαντάμ, πώς πάνε, τα βγάμε πέρα, καλά. Κυρία μου, τι κάνει. Ήταν πουλήσαμε κρομιδάκια τα πάντα, ωραία. Να είσαι καλά. Δεν μου λες, είτε κνεύμα. Έχετε ακούσει πως εκτός από θερινά σινεμά υπάρχουν και θερινά χειρουργεία. Με σπασμένα τζάμια, τα θες το πανεσυνείς. Πώς σας φαίνεται. Ωραίο. Ωραίο. Τα μικρόβια ελεύθερα μπαινουχαίνουν. Και κανείς κύλος να αλπάξει πράγμα, ό,τι είναι ωραίο. Και τα μεγαλόβια, και τα μικρόβια και τα μεγαλόβια. Και ο Άγιος Πέτρος. Και ο Άγιος Πέτρος. Να σε καλά. Είναι ωραίο, είναι αμανολή, δεν είναι. Ωραία, πρώτα. Να προτιμάτε τον κύριο Κιδωνάκη Χτυπακίου. Η συνάδελφος Κούλα Λαγωνικάκη θα μιλήσει με δυο μουσαφίρσες μας, την Κεράκα Μπρουμανόλενα και την Εγκονίτζη. Ας τ' ακούσουμε. Γιαήρετε μου τα όργανα μου, θέλω τα δικά μου όργανα. Η γιαγιά μου θέλει τα όργανα της. Μα σας παρακαλώ, εξηγήστε μου, τι είναι αυτά που λέτε, ποια όργανα. Α, ποια όργανα, το στομάχι μου, τσινεφρούς και τη σπιλίνα μου. Και τη βαλβίδα της καρδιάς της. Και τη βαλβίδα της καρδιάς της. Εξηγήστε μου. Άκου να δεις, κοπελιά μου. Προκαιρού είχα πάει στην Αθήνα, στο Λαϊκό Νοσοκομείο, να κάνω μια εγχείρηση. Είχα ένα έλκο στο στομάχι που με βασάνιζε, ναι, ναι. Καημένη γιαγιούλα, είναι ντάπαθες. Άκου να δεις, κοπελιά μου. Με βάλανε στο χειρουργείο και με ανοίξανε. Την ώρα που μ' είχανε ανημένη, τσίνινα την ώρα, εμετάδιδενε η τηλεόραση τα αποτελέσματα του Τζόκερ. Όλοι οι γιατροί είχαν παίξει Τζόκερ. Βγήκαν από το χειρουργείο και αφήσαν τη γιαγιά μου ανοιχτή και πήγαν να ακούσουν τα αποτελέσματα. Ποιος φυλάξει και σας αφήσαν ολομόναχοι στο χειρουργείο. Κοπελιά μου, ολομόναχοι και ναρκωμένοι και σπασμένο το τζάμι του χειρουργείου, ναι. Και όταν γυρίσαν πίσω οι γιατροί, ιντάδανε. Ιντάδανε, ελείπανε το στομάχι μου, η νεφρή μου, η σπιλίνα μου και η βαλβίδα της καρδιάς μου. Λείπανε, δεν καταλαβαίνω. Ούτε εμείς καταλαβαίνουμε. Και σας ερωτώ, πού πήγανε τα όργανα μου, ε? Πού πήγανε τα όργανα της γιαγιάς μου? Άκου να δεις, κοπελιά μου. Οι πράμα κλέφτες οργάνων εμπήκανε από το σπασμένο παραθύρι του χειρουργείου και τα κλέψανε ή μια γκατσούλα και τα φάενε, ναι. Και τώρα που μιλάτε, τι όργανα έχετε? Τα όργανα ημιτασιών. Μα εγώ θέλω τα δικά μου, τα αυθεντικά. Αν δεν μου τα φέρουνε,
θα πάω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να μηνύσω τον Υπουργό Υγείας. Τι να σας πω, κυρία Καμπουρομανόλενα, όλο το δίκαιο είναι με το μέρος σας. Η κατάσταση που επικρατεί στην υγεία είναι απογοητευτική. Μόνο απογοητευτική, τρισάθλια και δραματική. Το είχε πει ο Πέρσης μια βουλευτίνα. Στην Ελλάδα, λέει, θα μπεις σε δημόσιο νοσοκομείο και θα βγεις αζωντανός μόνο αν έχεις πολλούς παράδες ή αν είσαι πολλά διάσημο πρόσωπο. Να, μα απόπαε, απόπαε από την Αμασχάλη να μου κοπούνε τα χέρια μου αν τη ξαναψηφίσω. Α, τους ψηφίσατε κιόλα. Τα ήθελα και τα πάθα. Μα σ' άλλες εκλογές θα τσιροτήξω. Θέτε ψήφο, θα μου πούνε αυτοί θέμενε. Ωραία θα τον εφώ. Προτού πάρετε το ψήφο, άντε κύριε Υπουργέ Υγείας, να κάνεις μια εγχείρηση στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο ίδιο χειρουργείο που την έκαμα κι εγώ, με το σπασμένο τζάμι στο παρατήρι. Και να παρακαλείς, κύριε Υπουργέ Υγείας, την ώρα της εγχείρησης να μην κυκλοφορεί κι αν είσαι πεινασμένος κύλος όξω από το παρατήρι. Γιατί να καθές πως οι πεινασμένοι σκύλοι δεν κάνουνε διακρίσεις. Τρώνε όλα τα κρέατα και προπαντός τα υπουργικά που έχουνε και πολύ ξύγια.